Εγώ θα προσπαθήσω με έναν τρόπο να βάλω κάποια στοιχεία για την περίοδο που διανύουμε και πώς κάποια από αυτά τα απαντάμε ως κίνημα στην πόλη του ζωγράφου. Στοιχείο νούμερο ένα λοιπόν της συγκυρίας, η ανεργία. Μία ανεργία η οποία είναι σε πάρα πολύ ψηλά ποσοστά. Στους νέους αγγίζει το 40% παρά το όλο αφήγημα της κυβέρνησης αυτή τη χρονιά ότι ζούμε μια μεταμνημονιακή περίοδο της προόδου και της ανάπτυξης της χώρας. Ταυτόχρονα, όσον αφορά το χώρο ας πούμε, της εργασίας, το ίδιο δυσμενής είναι οι συνθήκες για τους εργαζόμενους, καθώς μέσα από κινήσεις και νόμους οι οποίοι περνάνε, βλέπουμε πως οι εργασιακές σχέσεις αντιδραστικοποιούνται καθημερινά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, αποτελούν τα voucher και τα 8-μήνα προγράμματα ΕΣΠΑ στους Δήμους, τα οποία ταυτόχρονα δεν έχουν κανένα μέτρο ασφαλείας για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Και δυστυχώς οδηγούν σε πάρα πολλά εργατικά ατυχήματα, στα οποία γίναμε και μάρτυρες. Ένα προηγούμενο χρονικό διάστημα, που όπως είπε και ο Παναγιώτης πριν, δύο εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Δήμου χάσαν τη ζωή τους. Στοιχείο νούμερο 3 έχει να κάνει με το κομμάτι της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση αποτελούσε και αποτελεί κύριο στόχο επίθεσης κάθε κυβέρνησης και της σημερινής, και στο σήμερα βλέπουμε το πώς τα ίδια τα πτυχία, ας πούμε, έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Ένα ρόλο του κάδρου στο σπίτι που το χαίρονται οι γονείς των πτυχιούχων και ένα ρόλο εισιτηρίου προς την ίδια την ανεργία, αφού το πάρει, συγγνώμη, το πτυχίο ο κάθε άνθρωπος, πρέπει να μπει σε μια ατομική διαπραγμάτευση με τον ίδιο τον εργοδότη. Για το κομμάτι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, βλέπουμε πώς τους μαθητές, μέσα από το νέο λύκειο και μέσα από συνεχείς εξετάσεις, τους καλλιεργείται μια λογική ανταγωνισμού, μια λογική ατομικής ανέλυξης και το πώς θα πατήσουν πάνω στο διπλανό τους για να βγουν αυτοί μπροστά και έτσι να γίνουν πυθύνοι και να σκύβουν το κεφάλι απέναντι σε οποιαδήποτε αλλαγή βλέπουν γύρω τους και καταλήγουν έτσι να μπαίνουν σε μια λογική στην οποία μάλλον θα απολέσουν κάθε, ας πούμε, θα απολέσουν κάθε συμμετοχή στα κοινά και κάθε συλλογική διεκδίκηση, πράγμα το οποίο έρχεται να παγιώσει και να οξύνει την ήδη υπάρχουσα κατάσταση στους χώρους εργασίας. Ταυτόχρονα βλέπουμε το πώς η δημόσια περιουσία περνάει στο ίδιο το υπερταμείο και η δημόσια περιουσία στο Δήμο μας αποτελεί, ας πούμε, χαρακτηριστικό παράδειγμα η Βίλα Ζωγράφου, χώροι, πάρκα και γήπεδα του Δήμου, καθώς και σχολεία ή και χώροι που θα μπορούσαν να στεγάσουν σχολεία. Πράγμα το οποίο αποτελεί μια εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών, αποκλείοντας έτσι κάθε άνθρωπο της γειτονιάς στην ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά. Τέλος, βλέπουμε πώς ο φασισμός και τα φασιστικά μορφώματα παίρνουν χώρο στις γειτονιές μας, κάτι το οποίο βλέπουμε και πολύ έντονα τις τελευταίες μέρες στην ίδια την περιοχή του Ζωγράφου, είτε με μοιράσματα, είτε με τρικάκια τα οποία βρίσκονται μέσα στις πολυκατοικίες κτλ. Και μάλιστα όλη αυτή η κατάσταση αποτελεί μια πολιτική επιλογή του ίδιου του συστήματος με σκοπό τη σταθεροποίησή του. Με βάση λοιπόν όλα αυτά, ως κίνημα στην πόλη του Ζωγράφου παίρνουμε μια επιλογή όπως πάντα κάναμε και καλούμε όλο τον κόσμο με αρχή τις 26 Μάη και τις εκλογές να αντισταθούμε απέναντι σε όλες αυτές τις κατευθύνσεις και να μην αποτελέσουμε κι εμείς ένα λιθαράκι στη θεμελίωση της όλης κατάστασης. Και γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Όσον αφορά το κομμάτι της εργασίας, πρωταρχικό αίτημά μας αποτελεί μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Και γι' αυτό το λόγο βρισκόμασταν και θα βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό όλων των πληττόμενων κομματιών της κοινωνίας, των ανέργων, των επισφαλώς εργαζομένων. Ταυτόχρονα θέλουμε και αγωνιζόμαστε για αξιοπρεπείς όρους και συνθήκες εργασίας, ειδικά σε μια περίοδο όπου αυτό που περιγράφεται στον κόσμο της εργασίας και στην ίδια την νεολαία είναι ένα-ένα κυνήγι πιστοποιήσεων χωρίς σταματημό και σε πολλούς χώρους εργασίας η λογική του προσοντολογίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτό αποτελεί και η κινητοποίηση των ίδιων ανθρώπων του Δήμου ένα προηγούμενο χρονικό διάστημα, στην οποία σε καφετέρια του Δήμου
Αβολήθηκε εργαζόμενη επειδή τόλμησε να ζητήσει το δώρο του των Χριστουγέννων. Όσον αφορά το κομμάτι της ίδιας της εκπαίδευσης, απαιτούμε αύξηση της χρηματοδότησης του Δήμου για το θέμα των σχολείων και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, έτσι ώστε όλα αυτά να είναι πλήρως στελεχωμένα και να μην έχουν ελλείψεις είτε σε δασκάλους, είτε σε καθαριστές, είτε σε οτιδήποτε, και να έχουν όλες τις απαραίτητες υλικοτεχνικές δομές για τη λειτουργία τους. Ταυτόχρονα, τασόμαστε ενάντια σε οποιαδήποτε κίνηση δέσμευσης από το υπερταμείο χώρων που θα μπορούσαν να είναι σχολεία ή των ίδιων σχολείων, για να μην ξαναζήσουμε ποτέ αυτό που ζήσαμε στην αρχή της χρονιάς φέτος, όπου 200 παιδιά μείναν εκτός βρεφονηπιακού σταθμού, με τη δικαιολογία ότι δεν υπήρχαν οι δάσκαλοι για να τα αναλάβουν και οι χώροι για να τα στεγάσουν. Τέλος, όσον αφορά το κομμάτι του φασισμού, κάνουμε ξεκάθαρο ένα πράγμα. Ο φασισμός γενικά αποτελεί μια κίνηση η οποία το μόνο που κάνει είναι να αποσπά τον κόσμο από τα πραγματικά επίδικα της συγκυρίας, και χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτό αποτελεί και το ίδιο το Μακεδονικό, που αν θυμηθούμε ας πούμε τα συλλαλητήρια, αρκεί μόνο να δούμε το πόσες μεταρρυθμίσεις και πόσα μέτρα περάσανε από την πίσω πόρτα μέσα στη Βουλή την περίοδο των συλλαλητηρίων. Και ακόμα, ας πούμε, και στα θέματα με τα οποία καταπιάνονται αυτά τα μορφώματα, κάνουν μια πολύ λάθος ανάλυση. Και κανένας δεν είπε σε αυτά τα συλλαλητήρια, όσον αφορά τη Συμφωνία των Πρεσπών, για την ένταξη μιας ακόμα χώρας στο ΝΑΤΟ, για τη δημιουργία νέων βάσεων θανάτου που σκοτώνουν ανθρώπους και λαούς στη Μέση Ανατολή. Κάνουμε λοιπόν ξεκάθαρο πως αυτά τα μορφώματα δεν χωράνε στις γειτονιές μας, το κάναμε ξεκάθαρο και προχθές στην περιοχή του Κολονού και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε καθημερινά. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να πω ότι η εκλογική αναμέτρηση που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας είναι τριπλή και σε λίγους μήνες έχουμε και τις βουλευτικές εκλογές. Εμείς αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις δεν τις βλέπουμε μεμονωμένα, αλλά αντίθετα, καλούμε όλο τον κόσμο να βρεθεί με αρχή τις εκλογές και την επόμενη μέρα μαζί μας στο δρόμο και στους αγώνες λαού και νεολαίας για μια καλύτερη προοπτική, η οποία δεν θα βάζει τα φόπλακα στο μέλλον μας και θα μας φέρει σε καλύτερες θέσεις μάχης ενάντια στην αναδιάρθρωση, είτε αυτή είναι στην περιοχή του Δήμου είτε είναι κεντρική. Αυτά.